Και από τον Βαρνάβα. Να μεταφερθούμε λοιπόν στα Στήρα Ευβίας, όπου νωρίς το απόγευμα σήμανε συναγερμός επίσης από μεγάλη φωτιά, Γεωργία. Η οποία και η Ματίνα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως μας πληροφορούν ανεξέλεγκτα. Εμείς φτάσαμε εδώ με τους συναδέλφους και το συνεργείο του Open πριν από λίγα λεπτά και αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει σε δασική έκταση και συγκεκριμένα σε Χαράδρα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο χωριό Νιμποριό, όπου είναι λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη φωτιά. Θα ήθελα να σου πω πως οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, Ματίνα, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε και εκένωση του οικισμού, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας. Ήχησε και όλοι οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα το μήνυμα 112. Όπως πληροφορούμαστε, οι κάτοικοι έχουν μεταμφερθεί ή σε φιλικές κατοικίες ή σε εξοχικές κατοικίες στο Μαρμάρι. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο στοίχημα είναι το φως του ήλιου. Να καταφέρουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μια μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα από τα 4 ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται εδώ. Με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας παίρνει νερό από τη θάλασσα και συνέχεια κάνουν ρήψη στην Χαράδρα. Αυτό που θα ήθελαν είναι να μην πριν πέσει το σκοτάδι να περιορίσουν τη φωτιά. Θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, μια δύσκολη νύχτα. Επίσης, όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και τα καΐκια στη θάλασσα, τα οποία βρίσκονται στην περίπτωση που υπάρχει κάποια ανάγκη εδώ στο χωριό και έχει μείνει κάποιος κάτοικος, ο οποίος δεν μπορούσε να φύγει, να το πάρουν και να φύγουν εν πλώ. Επίσης, αυτή τη στιγμή, εδώ στην περιοχή έχουν συγκεντρωθεί τόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπαμε και πριν, μεταξύ των οποίων 4 ελικόπτερα, αλλά και ισχυρές πήγες δυνάμεις, οι οποίες, Ματίνα, ενισχύονται και από πυροσβεστικά οχήματα που μετακινούνται προς την περιοχή, ενώ παράλληλα, όπως πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας της Στερεάς, αλλά και των Δήμων, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα και επίσης βοηθούν και κάτοικοι από τα διπλανά χωριά. Εμείς σε λίγα λεπτά θα μεταφερθούμε στο σημείο όπου αυτή τη στιγμή καίει ανεξέλεγκτα η πυρκαγιά. Να τονίσουμε όμως, Ματίνα, το ότι δεν απειλούνται σπίτια για την ώρα. Και αυτό είναι το ευτυχές γεγονός. Σε εξέλιξη λοιπόν η φωτιά και εκεί.